Καλά, άκουσα αυτό το διάλογο με τη Ζωζό Σαπουντζάκη. Να φύγει το μυαλό μας λίγο. Κόβησε πεθάνω. Την πήρα και την κάνα φάρσα την καημένη. Το άκουγα, λιποθύμησε. Της είπαν ότι υπάρχει ένας Τούρκος που ήταν παλιός της δεσμός και ήθελε να τη συναντήσει μετά από χρόνια στο πλατό. Πάμε να ακούσουμε. Το όνομα δεν σας λέει κάτι? Όχι, πώς λέγεται? Ισμαήλ Φατάχ. Δηλαδή Τούρκος είναι? Είναι Τούρκος. Και να σε αγωνισμό με Τούρκο, Παναγία μου. Ο άνθρωπος αυτός μας λέει πως στα τέλη του 1929 θα είχε γνωρίσει. Το 29 δεν είχα γεννηθεί. Στα τέλη λέει, όχι στην αρχή. Δεν είχα γεννηθεί, όχι στα τέλη, ούτε του 30 ούτε του 33. Μετά γεννήθηκα εγώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Καμιά άλλη θα λέει. Μα γι' αυτό σου είπα, γιατί θα συγχυζόμουν χωρίς λόγο. Αυτά είναι πλακής, εκτός αν είναι καμιά άλλη και κάνει λάθος. Μπουδάκι, βασίλισσα της νύκτας και τόσο ωραία γυναίκα. Το 29 Χριστό μου παιδί δεν είχα γεννηθεί. Εγώ να σας πιστέψω, κύριε Σαμπουντάκη, σας λέω τι μου λέει όμως ο άνθρωπος. Καλά, αν βρεθεί ένας τρελός αύριο και σου πει άλλο θα πιστέψει τον άλλο, ναι. Είναι δυνατόν εγώ με Τούρκο να είχα δεσμό ποτέ, καταρχήν πρώτον. Πρώτον δεν είχα γεννηθεί. Και δεύτερον δεν θα είχα ποτέ με Τούρκο δεσμό. Τον καημό. Και γίνουμε Τούρκα τώρα που μου το λες. Όχι, δεν θέλω να σας μετρήσω. Σε παρακαλώ πολύ. Ο Ισμαήλ Φατάχ μας λέει ότι 6 χρόνια μετά την καταστροφή της Μύρνης ήρθε στην Αθήνα. Μήπως λέει τη μαμά μου τίποτα, μήπως λέει τη μάνα μου. Αυτά είναι αλήθεια πράγματα. Εγώ εκείνο που θα ήρθα ήταν να αφήσω σπίτι μου να τον δω ποιος είναι αυτός. Μήπως λέει τη μάνα μου. Αχ Θεέ μου. Εγώ με Τούρκο. Θα γίνω Τούρκα. Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρία.